Για πρωτόγνωρες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τόπος μας με την οικονομία να βυθίζεται, έκανε λόγο ο επικεφαλής της Μύρνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Δακής, τονίζοντας πως ο τόπος σύντομα θα γυρίσει σελίδα. Η οικονομία μας βυθίζεται, οι δυσκολίες της κοινωνίας μας πρωτόγνωρες. Πιστεύω ότι είναι ώρα για να γυρίσουμε σελίδα, να πάμε μπροστά, να δώσουμε αισιοδοξία, ελπίδα και δύναμη ιδιαίτερα στους νέους συμπατριώτες μας. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό σύντομα πρόκειται να γίνει. Αλλά ερωτώμενος για τις εκλογές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τόνισε πως οι πολίτες, κρίνοντας την ανυπαρξία του έργου του κ. Καρυπίδη, θα επιλέξουν κάτι νέο και καινούριο για τον τόπο που θα δώσει αισιοδοξία. Ο ίδιος τόνισε πως όταν έρθει η ώρα θα κατατεθεί συγκεκριμένη νικηφόρα πρόταση. Με την περιφέρεια οι εκλογές, όπως γνωρίζετε, και με τους Δήμους, είναι το Μάη του 19. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες, βιώνοντας τις αδυναμίες και την ανυπαρξία λειτουργίας και παραγωγής έργου από πλευράς σημερινής Περιφερειακής Αρχής του κυρίου Καρυπίδη, στην πράξη, στην κάλπη, θα οδηγήσουν το τόπο σε κάτι καινούριο που να φέρει ανάπτυξη, αισιοδοξίδα, κάτι θετικό και να καλύψουμε γρήγορα τα χαμένα αυτά χρόνια. Διάδοχο σχήμα από πλευράς της επάξης. Βεβαίως. Βεβαίως. Πιστεύω ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμη. Πιστεύω ότι στην ώρα του θα υπάρξει μια συγκροτημένη πρόταση η οποία θα οδηγήσει σε νικηφόρο αποτέλεσμα.